Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα στην Αργεντινή. Να δώσω με πολύ μεγάλη χαρά την καλησπέρα μου σε έναν ποδοσφαιριστή που αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και νομίζω ότι και ο ίδιος αγάπησε πάρα πολύ τον Ηρακλή. Και εγώ προσωπικά είμαι στεναχωρημένος που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο πλέον, κυρίως λόγω τραυματισμών, γιατί δεν θα τον βλέπουμε άλλο. Με χαρά λοιπόν δίνω την καλησπέρα μου στον Σεμπάστιαν Μπαρτολίνη, που είναι στη γραμμή μας και μας ακούει από το Ροσάριο. Σέμπα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ Γιώργο, γεια σου, γεια φίλε. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, καλά, μια χαρά τώρα εδώ στην Αργεντινή, καινούρια ζωή και αυτά. Καινούρια ζωή, έτσι, το ποδόσφαιρο τέλος. Ναι, ναι, το ποδόσφαιρο τέλος για μένα. Το τελευταίο καλοκαίρι είπα τέλος, γιατί είχα πάρα πολλά προβλήματα πέρσι και δεν είναι τρόπο για να συνεχίσω έτσι στο ποδόσφαιρο. Είμαι χαρούμενο γιατί έφτασα στα 36 και εντάξει, τώρα αυτό τι είπα πριν, καινούρια ζωή, και το στόχο μου είναι τώρα η οικογένεια μου να είναι χαρούμενη, να κάνει εδώ στην Αργεντινή όλα τα πράγματα που χάσαμε πολύ καιρό μέσα στο ποδόσφαιρο και μακριά από το σπίτι μου. Ναι. Αν δεν είχες τα προβλήματα με τους τραυματισμούς και τη μέση που σε ταλαιπώρησε πάρα πολύ, γιατί και πέρυσι τον Απόλλωνα έπαιζες με δυσκολία, θα συνέχισες το ποδόσφαιρο 1-2 χρόνια ακόμα, θα ήθελες? Κοίτα Γιώργο, εγώ μπορούσα να παίξω άλλα 2 χρόνια. Δεν ξέρω Super League, αλλά δεν είναι τρόπο για να συνεχίσω έτσι με μία ένεση πριν κάθε παιχνίδια και μετά 3-4 μέρες με πολύ πόνο στην προπόνηση. Δεν είναι τρόπο αυτό, φίλε, και είπα τέλος τώρα. Δεν μου αλλάξει τίποτα για μένα αν παίξω άλλα 2 χρόνια, αν παίξω άλλο 1 χρόνο. Το καλύτερο είναι να φεύγω από το ποδόσφαιρο με το καλύτερο τρόπο και... Γεμάτος. Αυτό έκανα. Mm-hmm. Ναι, αυτό έκανα, φίλε. Γιατί πέρσι έπαιξα 20 παιχνίδια σου πολύ, έκανα 3 γκολ και κρατήσαμε το στόχο και αυτά. Γεμάτο για μένα. Ένας φίλος μου λέει ότι ο Απόλλων φέτος τρώει γκολ πολλά γιατί λείψε εσύ. Όχι, όχι, όχι. Χωρίς Σέμπα λέει δύσκολα εκεί τώρα. Αυτό. Όχι, δεν νομίζω είναι αυτό. Είναι Απόλλωνα, είναι μια καλή ομάδα, αλλά κάθε χρόνο αλλάξει πολύ το ρόστερ και αυτό είναι δύσκολο. Να κάνει μια καινούρια ομάδα κάθε χρόνο είναι δύσκολο. Και προπονητές 4 αλλάξανε κορμό, ήδη. Ένα κορμό. Ήδη 4 προπονητές έχουν αλλάξει. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά το θέμα, Γιώργο, είναι αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Πρέπει να κρατάει ένα κορμό και θα κάνει 6-7 καλές μεταγραφές και αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά εντάξει, τι να πω. Αν δεν είχες αυτά τα προβλήματα και αν ήθελες να παίξεις 1-2 χρόνια, εγώ πιστεύω ότι ένα τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη θα χτυπούσε, γιατί ξέρεις ότι εδώ στον Ηρακλή πλέον μαζεύτηκε σχεδόν όλη εκείνη η ωραία παρέα που είχατε. Με Μυροφορίδη, με Περόνε, με Ζιαμπάρη, με Στάμου, με Πασά. Με Μπαρτολίνη θα ήταν ωραία ακόμα περισσότερο, Ναι, Γιώργο. Ναι, εγώ σου είπα το πρωί, διαβάσω κάθε 2-3 μέρες τι έγινε με Ηρακλής. Αλλά για να παίξει τον Ηρακλή πρέπει να είσαι 100%. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν έφυγα από Τρίπολη με το πρόβλημά μου, είχα λίγο άγχος γιατί πήγα σε μια μεγάλη ομάδα και είχα στο μυαλό για να είμαι 100%. Ήμουν τυχερό γιατί βρήκαμε το στόχο,
παίξουμε καλά το πρώτο χρόνο στη Super League και πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά για να παίξεις τον Ηρακλή, γιατί αν δεν είναι έτσι είναι δύσκολο να πας καλά. Αν όμως ήσουν 100% φαντάζομαι θα ήθελες να είσαι μαζί με την παρέα σου πάλι ξανά. Μόνο ο Ρωμάνο λείπει που είναι στον εθνικό. Ναι, εντάξει. Ρωμάνο θέλει να παίξει ακόμα ποδόσφαιρο, είναι 39 χρόνια. Έχασε και το πέναλτι, εντάξει, καλά ήτανε με τον Ηρακλή. Εντάξει, αυτό είναι ποδόσφαιρο, αλλά δύο είναι καλά, είναι πολύ καλή φυσική κατάσταση και μπορεί να παίξει άλλα δύο χρόνια αν θέλει αυτό. Με περώνε μιλάς, Σέμπα? Έχεις επαφή? Ναι, με παίρνω, μιλάω με παίρνω. Ναι, με παίρνω, μιλάω. Όταν έκανε το συμβόλαιο με Ηρακλή τώρα, μίλησα και μου είπε τα καλύτερα λόγια από Ηρακλής, γιατί όλοι ήξερα ότι είχα προβλήματα και τώρα αν δεν κάνω λάθος είναι όλα έτοιμοι για να παίξει φουτβολί χωρίς πρόβλημα και ναι. Εγώ μίλησα με Πέρο και μου είπε αυτό, αλλά είναι χαρούμενος. Ηρακλής φέτος πιστεύω πάει για τρένο για το άνοδο, πάει με τρένο, γιατί έχει φοβερό ρόστερ, είναι Παύλο εκεί μέσα, το κόσμο είναι μαζί του και μακάρι να ανεβαίνει και να παίξει Super League χωρίς πρόβλημα. Ο Παύλος είναι εγγύηση, γκαραντί. Ναι, εντάξει. Παύλο ξέρει πολύ καλά Β' και το καλύτερο είναι τι ομάδα έχει η Ηρακλής. Μιλάμε για παιδιά με εμπειρία στη Super League, με εμπειρία στη Football League και νομίζω πάει για τρένο, αυτό τι σου είπα, πάει για τρένο για το άνοδο. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και όπως μιλούσαμε εκτός αέρα το μεσημέρι μου έλεγες για τον Κλέιτον, για τον Περόνε, για τον Μπεχταρά, τον Μεδρινό που μου γράψες, για τους πρώην σου συμπαίκτες που είπα και νωρίτερα, τον Στάμου, τον Γιαμπάρη, τον Πασά, είναι παιδιά που τους ξέρεις πολύ καλά. Ναι, πάρα πολλά παιδιά ξέρω πολύ καλά, αλλά πρέπει να δώσει το 100% γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα σίγουρο. Η Ηρακλή σίγουρα είναι φαβορή. Δεν το λέω μόνο για το όνομα, το λέω για το ρόστερ. Πρέπει να κάνει διαφορά φέτος. Και δεν... Εγώ πιστεύω είναι σίγουρο το άνοδο, αλλά πρέπει να παίξει καλά, πρέπει να βάλει στο μυαλό για να κρατάει ένα κορμό για το χρόνο. Και πρέπει να, το πιο σημαντικό πρέπει να είναι έξω από τα προβλήματα που έγινε με τον Πατσανσάκη, με προπέρση. Πρέπει να είναι μακριά από αυτό ο Ηρακλή, πρέπει να συγκινήσει από μηδέν. Και τα παιδιά που ξέρω εγώ έχει ακόμα μια ευκαιρία για να είναι μέσα σε μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, σαν Ηρακλής. Και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, να ασχολούνται οι ποδοσφαιριστές μόνο με το ποδόσφαιρο. Γιατί εσύ τότε και οι υπόλοιποι παίχτες δεν είχατε το μυαλό σας μόνο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ήσασταν και με τα άλλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα τότε. Ναι, ένα ποδοσφαιριστή Γιώργο πρέπει να έχει στο μυαλό μέσα τι κάνει μέσα στο γήπεδο, όχι κάτι άλλο. Εγώ σου είπα το πρωί... Προπέρσι όταν έπαιξα το τελευταίο χρόνο μου στον Ηρακλή ήμουνα πρώτο αρχηγός και ναι. Έφαγα πάρα πολλά προβλήματα, το κόσμο αυτό δεν το ξέρει και είπα καλύτερα φεύγω από Ηρακλή γιατί ένιωσα ότι δεν έπαιξα καλά και δεν είναι καλό
όταν μια ομάδα έχει ένα ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο σε κακή κατάσταση, κατάσταση. Εγώ ένιωσα ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά ψέματα, και όταν δεν είσαι καλά, και δεν το λέω μόνο για τα λεφτά, γιατί δεν νομίζω ένα ποδοσφαιριστή παίξει μόνο για τα λεφτά. Είναι και οι συνθήκες αλλά... στην ομάδα. Κοίτα, όταν έχεις οικογένεια, όταν ναι, έχεις άλλα πράγματα, είναι δύσκολο. Και αν δεν είσαι καλά, το πληρώνει η ομάδα, κατάλαβες. Εγώ ένιωσα ότι μετά από τα πρώτα 2-3 παιχνίδια ήμουνα χάλια στο γήπεδο, και αυτό δεν ήταν καλό για Ηρακλής. Τότε είπα καλύτερα φεύγω, καλύτερα θα πάρει άλλο παιδί που έχει το μυαλό στο μηδέν, ή άλλο παιδί που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Και τέλος πάντων, στο τέλος η Ηρακλή βρήκε το στόχο, αλλά μετά έπαιξε κατηγορία, γιατί είχα χίλια προβλήματα. Μπορεί το κόσμο ξέρει ούτε τα μισά, αλλά εμείς που είμαστε εκεί μέσα καταλαβαίνουμε όλα, και εντάξει. Αυτό που περνούσατε κάθε μέρα. Αυτό που περνούσατε κάθε μέρα. Ναι, τώρα... τώρα είναι αλλιώς, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Καλύτερα ξεκινάει φέτος από Β. Θα πάρει το στόχο, το χρόνο θα παίξει Super League και ξεκινάει από 0. Αυτό είναι το καλύτερο για Ηρακλή, γιατί δεν γίνεται Ελλάδα να έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να έχει μια ομάδα σαν Ηρακλή στη Β. Το Σάββατο έχει παιχνίδι Ηρακλής Απόλλων στο Καφτατζόγλιο. Προλαβαίνεις, θα έρθεις? Δεν προλαβαίνω Γιώργο. Θέλει χρόνο, είμαι πάρα πολύ μακριά, αλλά πάντα βλέπω παιχνίδια από Ελλάδα. Και εντάξει, είναι δύο ομάδες που έχω στην καρδιά μου, γιατί πέρασα ωραία πράγματα στον Απόλλωνα, και είναι κρίμα γιατί δεν ξεκινάει η Απόλλωνα καλά, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ο πρόεδρος είναι κύριος, και είναι κρίμα για το ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να είναι καλά Απόλλωνα, γιατί έχει καλή οργάνωση. Είναι κρίμα γιατί έχασα τα πρώτα 6 παιχνίδια. Όσον αφορά τη σχέση σου με τον Ηρακλή και το πόσο σε αγάπησε ο κόσμος, ήθελα να σου πω για ένα στιγμιότυπο, και τώρα βλέπω στην τηλεόραση ότι έχει παιχνίδι ζωντανά Ξάνθη Λάρισα, και ήθελα να σου πω για αυτό το γήπεδο στην Ξάνθη, γιατί αν μπορούσα να ρωτήσω όλο τον κόσμο του Ηρακλή, πείτε μου κάτι που θυμάστε από τον Μπαρτολίνη, πέρα από το πόσο προσέφερες ως ποδοσφαιριστής και πόσο καλός ήσουνα, θα θυμηθούν και εκείνο το δάκρυ σου στην Ξάνθη, σε εκείνο τον ημιτελικό στα πηγάδια, στο κύπελο, που σαγκάλιαζε ο Περόν, εκεί ήταν μια στιγμή για σένα. Και τώρα βλέπω που παίζει Ξάνθη Λάρισα ζωντανά, λες και κάποιος μας το έκανε επίτηδες, και βλέπω αυτό το γήπεδο τώρα που μιλάμε. Δεν το έχεις ξεχάσει αυτό, έτσι, εκείνο το μάτς, που σου βγήκε όλο αυτό? Όχι. Το πίστευες πολύ ότι μπορούσε να πάει ο Ηρακλής τελικό εκείνη τη μέρα? Ναι, γιατί είχαμε φοβερή ομάδα. Ανεβήκαμε από Β, παραλίγο παίξαμε το τελικό κύπελο, και όλα τα παιδιά ένιωσε έτσι το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο αυτό που είδαμε φωτογραφίες από μένα, δεν ήμουν μόνο εγώ, γιατί ναι, όλα τα παιδιά ένιωσε έτσι όταν δεν περάσαμε με Σάντι.
Εγώ το είπα πάντα, Γιώργο. Έχω στην καρδιά μου Ηρακλή για πάντα, γιατί πέρασα πάρα πολύ καλά εκεί. Αλλά είμαι εναστεχωρημένο, γιατί δεν έφυγα όπως θα ήθελες. Με το καλύτερο τρόπο. Ναι. Ναι. Πλήρωσα πάρα πολλά προβλήματα που δεν νομίζω φταίω εγώ, γιατί όλοι ξέρουμε τι έγινε εκεί στο 2016, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Και ένιωσα ότι πάρα πολύ κόσμο είχε πολλά νεύρα όταν έφυγα εγώ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι δύσκολο να είσαι καλά με όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι σίγουρο, γιατί έκανε το καλύτερο για μένα και για Ηρακλής. Αλλά πάντα όταν μιλάω για Ηρακλής, το λέω για το καλύτερο. Γιατί εκτός από τα προβλήματα, είναι μια ομάδα με τρέλα, με πολύ κόσμο, με μεγάλη ιστορία, και εγώ είμαι τυχερό γιατί έπαιξα εκεί 2,5 χρόνια. Και κερκίδα λίγο Αργεντινή, με τον κόσμο. Ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά. Το κόσμο έχει τρέλα, το νιώσει έτσι, και για ένα ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αν παίξει με 1.000 άτομα στο γήπεδο, είναι κακό. Είναι ωραίο όταν παίξει με πολύ κόσμο, με κόσμο με τρέλα. Γι' αυτά όταν λέω είμαι τυχερό, γιατί πρέπει να είσαι τυχερό για να παίξει σε μια ομάδα σαν η Ηρακλή στην Ελλάδα, κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί το 70% παίξει με 1.000-1.500 άτομα στο βίντεο, κατάλαβες. Και όταν έχει πολύ κόσμο είναι ωραίο. Ναι. Αλήθεια, τώρα μιλάς, αν κοιτάς ένα παιχνίδι, 2-3 παιχνίδια έχει κόσμο και τα υπόλοιπα 1.000 άτομα. Κατάλαβες, και αυτό είναι κακό για το ποδόσφαιρο. Ειδικά τώρα έτσι όπως έχει γίνει, βλέπεις κάποιες ομάδες που ούτε αυτόν τον κόσμο έχουν σε παιχνίδια. Γι' αυτό και όπως σωστά είπες, δεν γίνεται ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς τον Ηρακλή. Και ξέρω ότι θα πανηγυρίζεις με το που θα έρθει η άνοδο και εσύ, είτε είσαι στην Αργεντινή, είτε είσαι οπουδήποτε, έτσι. Ναι, σίγουρα. Εγώ όταν πάει καλά η Ηρακλής, είμαι χαρούμενο. Το ίδιο το λέω όταν πάει καλά Απόλλωνα και όταν πάει καλά Τρίπολη. Καλά, το τελευταίο δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα κόντρα... το τελευταίο. Ξέρω ότι έχει κόντρα η Ηρακλής με Τρίπολη, αλλά... Γιώργο, εγώ έπαιξα 5 χρόνια εκεί και... Καλά, εσύ δεν φταίσαι κάτι. Εσύ είσαι ο μόνος που δεν φταίσαι. Άλλη φταίνε. Εγώ δεν λέω τι προβλήματα έχει η Ηρακλή με Τρίπολη, αλλά αλήθεια σου λέω, όταν πάει καλά η Ηρακλή, είμαι χαρούμενο. Την Τρίπολη την κέρδισες πάντως, 1-2, εγώ το θυμάμαι. Μαζί ήμασταν εκεί. Ναι, εγώ πήγα 2 φορές με Ηρακλής στην Τρίπολη και κερδίσαμε τα 2. Μια φορά να σε ξαναστείλουμε και στο κύπελο, ναι, με Ρωμάνο. Ναι. Μια φορά το κύπελο και μια φορά πρωτάθλημα. Το 1-2 με Μπουλούτ. Μπουλούτ και Βέλιος. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Βέλιος και Μπουλούτ. Δεν μου λες τώρα, ο φίλος σου ο Περόνε θα κάνει τίποτα φέτος, θα βάλει κανένα γκολ? Πώς τον βλέπεις, είναι καλά? Τα Πέρο είναι καλό ποδοσφαιριστή. Αυτό ξέρει πολύ καλά ότι τώρα είναι 35 χρονών, αλλά τώρα νομίζω κάνει πάρα πολλά πράγματα που πριν 10 χρόνια δεν το έκανε. Ναι. Είναι πιο έμπειρος. Το κόσμο καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να περιμένει για να τρέξει Περόνε 100 μέτρα πιο γρήγορο
ξέρω εγώ, από ένα παιδί που είχε 20 χρόνων, αλλά ο Πέρος ξέρει που είναι και πέρσι το είδαμε. Στη Λάρισα έκανε 2-3 γκολ, δεν θυμάμαι καλά, αλλά έκανε ασίς, άλλαξε πάρα πολλά παιχνίδια όταν πήγε μέσα στο γήπεδο από το βάγκο και είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή για Ηρακλής. Το ίδιο το λέω Μεντρινός, mm-hmm. Κάμου, Σιαμπάρη, πάρα πολλά παιδιά που μπορεί να δώσει πολλά για Ηρακλή φέτος. Πριν κλείσουμε, έχω μηνύματα από φίλους του Ηρακλή που εξακολουθούν και σ' αγαπάνε. Ένας φίλος μου γράφει για τον γκολ σου, τη φοβερή εκείνη κεφαλιά μέσα στη Βέρεια, στο κύπελο. Τώρα μου λέει και κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, για το μπαλιγυρισμό σου. Το θυμάσαι και τον γκολ, έτσι, μέσα στη Βέρεια για το κύπελο. Και το άλλο, τον γκολ, ναι, φυσικά ναι, με τον ΠΑΟΚ, το 3-3, που και εκείνο ήταν γκολ που το θυμάται πολύ ο κόσμος. Ναι. Ναι, αυτό το γκολ, το 3-3, δεν ήταν τόσο ωραίο σαν το γκολ με Βέρεια, αλλά σε ποιο μάτς ήτανε. Ένα 3-3 στο 90, μετά από ένα πέναλτι. Ναι. Στο Καντσαντσόγλου με το κόσμο μας, είναι πάρα πολύ ωραίο, φίλε, και αυτό το κρατάω για πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα και για το κόσμο, νομίζω. Εννοείται. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Τώρα να ασχοληθείς με την οικογένεια και με ό,τι επαγγελματικό έχεις αποφασίσει να κάνεις. Και εύχομαι να έρθεις σύντομα εδώ Θεσσαλονίκη, να σε δούμε, να έρθεις σε κάποιο παιχνίδι του Ηρακλή, γιατί έχεις και πολλούς φίλους εδώ που θα χαρούν, φαντάζομαι, να σε δουν. Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θέλω πάντα το καλύτερο για Ηρακλή και μακάρι θα πάω, δεν ξέρω πότε, αλλά θα πάω Θεσσαλονίκη να δω ένα παιχνίδι εκεί. Στο Κατσαντσόγλου και αυτό είναι σίγουρο, δεν ξέρω πότε, αλλά σίγουρα θα πάω. Με το καλό να έρθεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Σέμπα. Εντάξει, Γιώργο. Καλή συνέχεια εκεί στο Ρωσάριο. Να είσαι καλά. Yeah. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ βέβαια σε εμάς, γιατί εκεί μεσημεράκι πρέπει να είναι. Μπίλι, μάλλον. Κομψό θες να κάνουμε? Κάνε ένα κομψό. Σεμπάστιαν Μπαρτολίνη, μετά από πάρα πολύ καιρό, νομίζω είχε ενδιαφέρον, ένας ποδοσφαιριστής που αγαπήθηκε, ένας ποδοσφαιριστής που αγάπησε τον Ηρακλή.